Ο κύριος Λίλης είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Θεολόγων. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη. Χαίρομαι, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν και χαίρομαι που σας ακούω. Και εγώ κύριε Λίλη. Έβλεπα χθες την δική σας την ανακοίνωση ως Παγκρίτιος Σύνδεσμος Θεολόγων. Θα σταματήσω λίγο στην τελευταία παράγραφο της δικής σας ανακοίνωσης και στη συνέχεια μας εξηγείτε εσείς τα υπόλοιπα. Ως Έλληνες πολίτες ζητούμε ευθέως από την ελληνική κυβέρνηση να αναστείλει την απόφασή της για την έκδοση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων ασχέτως από τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσανατολιστεί σε άλλους τρόπους ελέγχου και πάταξης του εγκλήματος. Επίσης να δώσει τη δυνατότητα σε όσους δεν επιθυμούν να παραλάβουν τις νέες ταυτότητες να κρατήσουν τις παλιές χωρίς να εμποδίζεται η εξυπηρέτησή τους στις διάφορες υπηρεσίες. Και βέβαια αν κάποιος κουγκλάρει, γιατί έχει την δυνατότητα μέσω διαδικτύου να βρει πάρα πολλές πληροφορίες, χώρες που αυτή την ώρα διαθέτουν αυτή την ηλεκτρονική ταυτότητα ή κάρτα του πολίτη, θα δει ότι είναι χώρες που δεν έχουν καθόλου ταυτότητα και χώρες οι οποίοι έχουν αρνηθεί την χρήση της ψηφιακής ταυτότητας, η κάθε χώρα για τους δικούς τους λόγους. Άρα λοιπόν και γιατί η επιμονή και η αιμονή εδώ? Τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση ως Παγκρίτιος Σύνδεσμος Θεολόγων, κύριε Λίλη? Και πολλοί συνάδελφοι αλλά και κόσμος μας ρωτάει εδώ και καιρό, δείχνοντας ένα φόβο που έχει όταν όλα τα στοιχεία συγκεντρώνονται τόσο εύκολα σε μία κάρτα. Είναι τόσο δυνατή η ασφάλεια να τα προστατεύει και να μην υποκλέπτονται. Την ίδια ώρα που μία κάρτα ακούμε τραπεζικού λογαριασμού και κάποιος κατάφερε hacker να πάρει λεφτά από ξένο λογαριασμό. Όταν τα πάντα θα συγκεντρώνονται τόσο εύκολα σε μία κάρτα, δεν είναι πολύ επικίνδυνο? Αυτό το ερώτημα καταρχήν πολλών συναδέρφων, θεολόγων και μη, αλλά και πολιτών, μας οδήγησε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, αυτή που διαβάσετε πολύ ωραία το τέλος. Παραπέμπουμε και σε δύο συνδέσμους που από την ίδια την κυβέρνηση, γιατί διαβάσαμε με προσοχή τι θα αναγράφει το νέο δελτίο. Όντως δεν θα γράφει πολλά πράγματα, αλλά με το να είναι ηλεκτρονικό δεν θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για μας τους ίδιους για την ασφάλεια? Εγώ, γιατί ως θεολόγοι εκφράσαμε την ανησυχία μας. Ωραία, εκφράζετε από τη μία την ανησυχία σας, από την άλλη, και το έχετε ακούσει πολλάκι σαφέστατα κύριε Λίλη, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι λένε μα διαθέτουμε ένα κινητό τηλέφωνο που έχει τα πάντα όλα μέσα ως στοιχεία, έχουμε μια αστυνομική ταυτότητα, έχουμε αν θέλετε ένα διαβατήριο, έχουμε ένα δίπλωμα οδήγησης, έχουμε άμκα, έχουμε τάξεις, αριθμούς στο τάξεις. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να μας βρει με πολύ πολύ μεγάλη ευκολία. Γιατί η αντίδραση όταν υπάρχουν τόσα στοιχεία και η πολιτεία, η κάθε πολιτεία θέλει να ξέρει ποιος είναι ο καθένας από εμάς? Εγώ θα πω από τη μία ναι, να το ξέρει, αλλά με την ίδια ευκολία που μας βρίσκουν από τη μία, δεν μπορούν να μας βρουν και από την άλλη με μία κάρτα? Ναι, σίγουρα, απλά είναι η ίδια η ταυτότητα για τον ίδιο τον πολίτη, ενώ τα άλλα είναι μεμονωμένα στοιχεία, είτε για την υγεία, είτε τραπεζικός λογαριασμός, είτε τι χρωστάμε στην εφορία. Εδώ θα είναι αμέσως τα πάντα. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία, αλλά επειδή είναι για την ίδια την ταυτότητα του πολίτη, όπως που την έχουμε μέχρι τώρα με μία άλλη μορφή, αυτός είναι ο λόγος που επιτείνει την ανησυχία. Εμείς γράψαμε άλλωστε και στην ανακοίνωση ότι έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις οδηγίες. Σίγουρα πρέπει να κάνει κάποια δικά της πράγματα, αλλά επειδή εδώ πέρα βρίσκονται τα πάντα σε μία, γι' αυτό εκφράσαμε και την ανησυχία. Μάλιστα. Ενώ στα άλλα τα μεμονωμένα, σίγουρα μπορεί να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος, γιατί αφορά κάτι συγκεκριμένο, π.χ. το ΆΜΚΑ, ξέρω. Μένετε λοιπόν μόνο σε αυτό που λέτε, η συγκέντρωση όλων των στοιχείων μας σε μια κάρτα, την κάρτα του πολίτη? Αυτό είναι που σας ανησυχεί, για το πώς μπορεί να εκμεταλλευθεί από κάποιους επιτίδιους? Δεν το συνδέεται ενδεχόμενα με τη θρησκεία εσείς ως Παγκρίτιος Σύλλογος Θεολόγων? Όχι καθόλου, όχι καθόλου, γιατί και τα γεγονότα της αποκαλύψεως,
όπως γράφονται σχετικά με το χάρμα κλπ. Θέλουν πολλή μελέτη, δεν αποκλείεται να αφορούν μόνο για εκείνη την εποχή, όχι για μελλοντικά, ότι σαν και καλά θα έρθει κάποιος που θα μας ελέγχει. Εμείς το χωρίζουμε εντελώς το θεολογικό κομμάτι. Εμείς λέμε κάτι για πολύ συγκεκριμένο σήμερα που έχει να κάνει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και είναι πανεύκολο κάποιοι να ελέγχονται. Μόνο με αυτή την έννοια το λέμε. Και ως μια απλή ανησυχία, όχι κάτι περισσότερο. Νομίζω ότι είσαστε ξεκάθαρος ότι το διαχωρίζουμε από το θεολογικό κομμάτι. Δεν ξέρουμε τα στοιχεία της αποκάλυψης αν αφορούσαν εκείνη την εποχή ή αν αφορούν μια μελλοντική εποχή, ούτως ή άλλως. Αλλά υπάρχει και εκείνη η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτά τα οποία είπε πρόσφατα, που βρισκόντουν σε εξέλιξη συλλαλητήρια και εδώ στο Ηράκλειο. Περιμένετε να δούμε αν χρειαστεί, υπενθυμίζω στον κόσμο, να παρέμβει η Εκκλησία. Κανονικά θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ απόψε και όχι εκεί. Ήταν στον Άγιο Τίτο, που είναι υποκινούμενο από παραεκκλησιαστικά κέντρα. Αναφερόμενο στις εικόνες των πολιτών που περιμένουν, υπενθυμίζω, στον κόσμο, στην ουρά έξω από τα αστυνομικά τμήματα, προκειμένου να εκδώσουν ταυτότητες παλιού τύπου. Είχε πει σπέφτουν κάποιοι στα αστυνομικά μας τμήματα να βγάλουν ταυτότητα, επειδή ακούν τις συνωμοσιολογίες κάποιων, δηλαδή πιστεύουν ότι η Εκκλησία θα αφήσει το λογισμό μας απαράκλητο και δεν θα μας πει αυτό που πρέπει να μας πει στην ώρα που πρέπει να το πει και δεν θα αντιδράσει εάν πρέπει να αντιδράσει. Και μάλιστα είχε καλέσει τους πιστούς να εμπιστευτούν την Εκκλησία λέγοντας ότι υπάρχουν οι πνευματικοί σας ταγοί, εμπιστευτείτε επιτέλους την Εκκλησία και μην ακούτε τον καθένα που εκμεταλλεύεται την πίστη, την ευσέβεια και την αθωότητα της καρδιάς σας. Αλήθεια, για να το προχωρήσω ένα βήμα παρακάτω, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να εκμεταλλεύεται την πίστη, την ευσέβεια και την αθωότητα της καρδιάς του καθενός από εμάς? Ναι, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτούς που διαμαρτύρονται έξω από τα αστυνομικά κέντρα και τρέχουν να βγάλουν ταυτότητα. Όχι, συμφωνούμε με τον Αρχιεπίσκοπο. Ναι, αυτό σας ρώτησα. Ούτε πηγαίνουμε εκεί πέρα. Ότι κάποιοι βέβαια μπορεί να το εκμεταλλευτούν, αυτό πάντοτε συμβαίνει. Δυστυχώς και ειδικά σε μια πλασάρο θρησκευτική ή εκκλησιαστική δήθεν εξουσία. Εμείς περιμένουμε την Εκκλησία, την απόφαση της Εκκλησίας Κρήτης θα ακολουθήσουμε. Απλά μια ανησυχία εκφράσαμε δική μας την ώρα που βλέπουμε κάτι καινούριο και πρωτόγνωρο για πρώτη φορά να έρχεται, τόσο πολύ ηλεκτρονική, θα έλεγα, διακυβέρνηση στον ίδιο τον πολίτη, με αυτή την έννοια. Αλλά δεν συμφωνούμε καθόλου, ούτε και επειδή αναφέραμε για την αποκάλυψη, να πω κάτι λίγο, ότι και μεγάλοι μελετητές στη βιβλιογραφία και οι καθηγητές μας στη θεολογική σχολή ως θηρίο και χάραγμα δέχονταν τον τότε, τον Έρωνα ή τον Δομητιανό, τον μετέπειτα του 90 μετά Χριστόν. Δεν μας το συνέδεαν ποτέ με κάτι μελλοντικό σώνει και καλά που θα έρθει να εξουσιάσει τα πάντα. Ότι συμφωνεί αυτό εντελώς στοιχεία με τη σημερινή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καμία σχέση δεν, ότι πρέπει να συνδέσουμε αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με τον τότε, με την αποκάλυψη ή με το τότε χάραγμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο για μας και θεολογικά. Εκφράζουμε μια καθαρά σημερινή, παγκόσμια και κοινωνική ανησυχία τι μπορεί να έρθει. Δώστε μου τη δυνατότητα να αναφέρω με δύο σημεία από αυτά τα οποία εσείς από τη δική σας την πλευρά γράφετε σε αυτό το δελτίο, σε αυτή την ανακοίνωση, μεταξύ άλλων. Όσο καλές και αν είναι οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, όσο και αν είναι σεβαστά τα επιχειρήματα που επικαλείται, η υποχρέωση της χώρας σύμφωνα τον κανονισμό 2019/1157 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τις μετακινήσεις, η απαλλαγή των θεωρήσεων, η διευκόλυνση στην καθημερινότητα, στις συναλλαγές, στις μετακινήσεις και στη ζωή στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ο εξυγχρονισμός των προδιαγραφών του δελτίου ταυτότητας, δεν είναι δυνατόν να παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα πολιτικά πράγματα μεταβάλλονται όπως η ιστορία μαρτυρεί.
ποια χρήση θα γίνει όλων αυτών των προσωπικών δεδομένων αν ένα μη δημοκρατικό καθεστώς ενδεχόμενα αναλάβει κάποτε την εξουσία. Το δε επιχείρημα περί ασφάλειας των νέων ταυτοτήτων καταρρύπτεται με την εξέλιξη των ηλεκτρονικών συστημάτων, την οποία ουδείς δύναται να εμποδίσει. Νομίζω ότι το πάτε πολύ παρακάτω, κύριε Λίλη, λέγοντας ότι για να δούμε αύριο το πρωί και πολιτικά τι θα γίνει και ποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί όλο αυτό με όλα τα στοιχεία δεδομένα, με φόρα παρτίδα. Αυτό μου λέτε. Ναι. Εκφράζουμε ένα συλλογισμό, όχι παρακάτω πολιτικά. Απλά προβληματιζόμαστε γιατί ο πολιτικός δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Την ώρα εκείνη τη δημόσια τάξη λύνει να μας λύσει κάποια πρακτικά προβλήματα. Περαιτέρω όμως η πολιτική δεν φιλοσοφεί. Εκείνη την ώρα βλέπει τα θέματα. Αν ομιγένει το κάνει, γίνει κάτι με την ασφάλεια που είναι τόσο σημαντικό, εκεί τι θα γίνει? Την ανησυχία μας εκφράζουμε, δεν το επεκτείνουμε πρακτικά ή κοινωνικά ή να τρομάξουμε τον κόσμο. Αλλά εμείς δεν έχουμε εξουσία ως θεολόγοι. Τότε, αν είχαμε εξουσία δεν θα το λέγαμε αυτό. Αλλά ως απλοί πολίτες εκφράζουμε μία ανησυχία που είναι πολύ λογική, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Η πρώτη φορά έρχεται αυτή ο τόσο μεγάλος έλεγχος. Πάντοτε ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει, ειδικά στην κοινωνία. Αλλά και σε τόσο μεγάλο βαθμό στα πάντα σίγουρα ανησυχεί. Μάλιστα. Και να υπάρχει μια αιτία για τον έλεγχο και όχι με τον τρόπο που επιχειρείτε, μάλλον θέλετε να πείτε. Αυτό αντιλαμβάνομαι, ναι, σε ελεύθερη μετάφραση. Ναι. Γι' αυτό και είπαμε και την πρόταση, αν θέλει, γιατί να μην αφήσει τις παλιές ή να δώσει τη δυνατότητα σε έναν που θέλει να κρατήσει την παλιά. Με αυτή την έννοια το λέμε εμείς. Εντελώς σαν θεολόγοι δάσκαλοι και παρηγορητικά. Και βέβαια να σας πω, σαν θεολόγοι δάσκαλοι, όπως λέτε, είναι ένα ζητούμενο για το τι λέγεται μέσα στα σχολεία, τι θα υποθεί σε μια νέα σχολική χρονιά. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά προκαλούν ένα παραπάνω προβληματισμό. Συνεχίζετε και λέτε, είναι προφανές ότι όλη η αντίδραση δεν αφορά στο δελτίο που θα περιέχει τα προσωπικά δεδομένα εκάστου και μάλιστα για την εξυπηρέτησή του, αλλά στο γεγονός ότι έχει εξανεμιστεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων. Και αυτό διότι ο άνθρωπος έδιωξε το Θεό από τη ζωή του, οπότε θεωρεί ότι πλέον όλα του επιτρέπονται. Έτσι δεν υπάρχει ηθικός φραγμός στην κακή προαίρεση, η οποία πάντα εφευρίσκει τρόπους στιγνής εκμετάλλευσης του συνανθρώπου και με τις ανωτέρου διαπιστώσεις πώς να εμπιστευτεί κανείς την απρόσωπη εξουσία ή εκείνους που θα εκτελούν υπηρεσιακές εντολές χωρίς ηθικές αναστολές, εφόσον θα διαχειρίζονται ατομικές πληροφορίες αγνώστων σε αυτούς προσώπων. Ναι. Όταν μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο και είναι όντως απρόσωπο και ζητήσεις ένα λόγο, θα σου πει κάποιος η προϊσταμένη αρχή μας το είπε, είναι απρόσωπο, δεν θα μπορείς να βρεις μετά άκρη. Και σε αυτό το όλο σύστημα το εντελώς απρόσωπο, ποιος θα πάρει μετά την ευθύνη για μια υποκλοπή, για τον πολύ μεγάλο έλεγχο σε γενικότερο επίπεδο? Δεν το λέω συγκεκριμένο, γι' αυτό και εκφράσαμε την ανησυχία αυτή. Μάλιστα. Σας ανησυχεί και σας προβληματίζει λοιπόν η συγκέντρωση στοιχείων μας σε μία κάρτα και η εκμετάλλευση από αυτών των στοιχείων από κάποιους ενδεχόμενα με αποτέλεσμα να βαλόμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό λέτε? Ναι. Και πολλές φορές με ό,τι κινδύνους αυτό μπορεί να έχει. Να υποκλαπούν στοιχεία, να γίνουν παρανοήσεις, άνθρωποι που δεν φταίνουν για κάτι να ενοχοποιηθούν. Αυτό είναι το σκεπτικό μας. Και με το να μην βάλουμε καθόλου για αποκάλυψη, για χάραγμα κτλ., δίνουμε και ένα στίγμα ότι δεν πρέπει να συνδέεται το βιβλίο εκείνο του Αντιχρίστου με τη σημερινή κατάσταση. Καμία σχέση. Πάντοτε άλλωστε θα υπάρχει ένας κίνδυνος από έναν δυνάστη μέσα σε εισαγωγικά. Διότι πάντοτε μια εξουσία δεν μπορεί να είναι και καλή, θα αναγκαστεί να γίνει και κακή. Με αυτή την έννοια το προεκτείνει και οι θεολογίες τους αιώνες των αιώνων, όχι να φέρει την εποχή εκείνη της Ρωμαϊκής σήμερα και να μιλάει για χαράγματα. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Γι' αυτό λέτε λοιπόν. Με το να μην βάλουμε καθόλου για αποκαλύψεις και όλα αυτά μέσα στο κείμενο, δίνουμε και θεολογικά και μια διδασκαλία περαιτέρω, ότι πρέπει να τα βλέπουμε πρακτικά σήμερα, αλλά πάντοτε να έχουμε προβληματισμούς υγιείς. Ποτέ να μην ακούμε και τυφλά μια εξουσία, επειδή το είπε μόνο ο κυβερνήτης. Ναι, αλλά και ο λαός έχει ερωτήματα.
Ή μπορεί να το είπε ένας ιερέας, ή μπορεί να το είπε ένας επίσκοπος. Νομίζω ότι συνολικά πρέπει να γίνει αυτή η αναφορά, να βλέπουμε συνολικά και να εξετάζουμε τα πράγματα και να μην εμπιστευόμαστε εύκολα πράγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα εμείς εμπιστευόμαστε την επίσημη ανακοίνωση. Μα δεν μιλάμε για την επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Μιλάω μεμονωμένα για κάποιους ανθρώπους. Τους μεμονωμένους δεν τους ακούμε. Ούτε παπάδες ούτε μητροπολίτες. Σε αυτούς αναφέρομαι. Ναι, όχι, όχι. Αυτή είναι εντελώς αντιεκκλησιαστικό αυτό. Η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι λειτουργική, λατρευτική Εκκλησία. Εκφράζεται συνοδικά μέσα από την Ιερά Σύνοδο που την εκφράζει ο πρόεδρος αυτής. Μόνο αυτόν ακούμε εμείς. Μεμονωμένοι ιερείς που μπορεί να βγουν στον τύπο ή στον άμβονα στην Εκκλησία να πούνε κάτι, αυτό δεν μας αγγίζει. Είναι λάθος εκκλησιολογικά. Ο πρώτος της Συνόδου πάντα είναι αυτός που εκπροσωπεί τη Σύνοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέροντα αυτά σε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και το βλέπετε σε όλη την Ελλάδα και το ξέρετε, κύριε Λίλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βλέπω εγώ, αν ένα δευτερόλεπτο μόνο να πω ότι επειδή ρωτούν πάρα πολύ και εκκλησιολογικά, πάντοτε σε τοπικό επίπεδο ακούμε τον ιεράρχη της επαρχίας μας. Γιατί με ρώτησε κάποιος για έναν ιεράρχη από την Κύπρο που είπε κάτι στο ραδιόφωνο και λέει, μα δεν είναι σωστό αυτό που λέει. Είναι σωστό μόνο για τους κατοίκους της περιοχής του. Παρά έξω δεν είναι σωστό. Ο ιεράρχης πιο έξω δεν έχει λόγο. Ακούμε πάντα τον τοπικό. Και αν προβληματίζονται οι πιστοί ποιον ακούσουν κάθε φορά, θα ρωτάνε μόνο τον επίσκοπο της περιοχής τους, της επαρχίας που ανήκουν. Μάλιστα. Τώρα, εγώ θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό που λέτε, όχι με σχόλιο, αλλά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να εξετάζουμε αυτό που λέει, όποιος και αν είναι αυτός που το λέει θεσμικά, μπορεί να λέτε ακόμα μόνο τον τοπικό μας ιεράρχη. Εντάξει, το λέτε από τη δική σας την πλευρά. Οι άλλοι λίγο παραπάνω μπορούν να ακούνε τον ιεράρχη της υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και πάλι είμαστε πολύ, πολύ προσεκτικοί και στην επίσημη θέση, αλλά κυρίως πρέπει να κατανοούμε σε βάθος τις γραφές και αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο νομίζω ότι είναι το μεγάλο μυστικό. Πού αναφέρεται, γιατί αναφέρεται, πώς αναφερότανε, αν ήταν στο παρελθόν, αν είναι για το μέλλον, αν... Ναι, αν, βέβαια, το, βέβαια, το πρώτιστο είναι αυτό, βέβαια. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν βάλαμε κάτι στην ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λίλη. Εγώ για την ευκαιρία. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε. Καλημέρα σας.